Συναγερμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, μετά από εμφάνιση κρούσματος λέπρας, ο Νίκος Γιαπρακάς στη σύνδεσή μας. Πρόκειται για μια γυναίκα 65 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία νοσηλεύεται στην δερματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Αυτό είναι, Λίνα, το πρώτο κρούσμα το οποίο καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην χώρα, δεδομένου ότι το δείγμα από τη συγκεκριμένη γυναίκα εστάλει στο Αττικό Νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, κάτι το οποίο τελικά είχε θετική κατάληξη, δηλαδή ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για κρούσμα λέπρας. Έτσι λοιπόν είναι το κρούσμα το οποίο νοσηλεύεται στην δερματολογική κλινική, σε απομόνωση στην δερματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, και η γυναίκα αυτή είναι σε καλή κατάσταση, ενώ η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου δείγματος έγινε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει κρούσμα λέπρας στην χώρα από την περιοχή της Πελοποννήσου. Σε ευχαριστώ, Νίκο.